Καλημέρα. Το ερώτημα είναι, έως πότε θα επιτρέπουμε ή θα ανεχόμαστε καλύτερα πολιτικούς να μας λένε ψέματα, είτε προεκλογικά είτε όχι προεκλογικά, γνωρίζοντας ότι αυτά που λένε δεν ισχύουν, αλλά επιτρέποντας να τους δίνουμε άλοθη στο όνομα του ότι πρέπει να υπάρχει κομματική συσπήρωση, πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές και διάφορα τέτοια. Έως πότε θα το κάνουμε αυτό, ως πότε θα το ανεχόμαστε μάλλον. Αναφέρομαι στην πρόσφατη μικρή διένεξη που είχε ο Κυριάκος με τη Μιράντα Ξαφά, όπου λέει ο Κυριάκος στην συνέντευξη που παραχώρησε τον κύριο Αυτιά: όχι, εμείς στη Νέα Δημοκρατία είμαστε ενάντια στις μειώσεις συντάξεων και δεν αποτελεί θέση της Νέας Δημοκρατίας, και αυτά είναι λόγια της κυρίας Ξαφάς και δεν μας αντιπροσωπεύουν. Προσέξτε, γνωρίζουμε όλοι ότι το συνταξιοδοτικό έχει ακόμα πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι το κόστος είναι ακόμα τεράστιο και πρέπει να μειωθεί το κόστος. Δεν σας λέω να μειωθούν οι μικρές συντάξεις, σας λέω να μειωθεί το κόστος. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ακόμα και οι πέτρες το ξέρουν αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα στη Νέα Δημοκρατία που να μην το ξέρει αυτό. Έως πότε λοιπόν θα ανεχόμαστε κάποιος να λαϊκίζει και να μην μας λέει την αλήθεια? Δεν θα πω ότι λέει ψέματα. Να μην μας λέει την αλήθεια στο όνομα του ότι ανήκει στην παράταξή μας και okay, εντάξει, δεν θα του ασκήσουμε κριτική. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που το πιστεύει αυτό, το ότι δεν πρέπει άλλο να μειωθούν οι συντάξεις? Εντάξει, ως πότε λοιπόν θα ανεχόμαστε έναν πολιτικό να μας τα λέει αυτά? Να λαϊκίζει δηλαδή, πέστε, και να μας λέει ψέματα μπροστά στη μούρη μας. Αυτό είναι το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ο καθένας. Εσύ.